Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Υπουργός Οικονομικών δεσμεύω το Υπουργείο, όπως δεσμεύονται και οι αναπληρωτές Υπουργοί, οι Γενικοί Γραμματείς, οι Διευθυντές όλων των διευθύνσεων, να συνεργαστούν με την Επιτροπή, ώστε να έρθει στο φως όλο εκείνο το βουνό στοιχείων που θα χρειαστεί για να επιτελέσει το έργο της. Βασική αρχή της δημοκρατίας είναι η διαφάνεια. Είναι η δυνατότητα του πολίτη να γνωρίζει τι δεσμεύσεις έχουν πάρθει εκ μέρους του και εκ μέρους της. Επιτρέψτε να ξεκινήσω διαχωρίζοντας... Καταρχάς, πόση ώρα θέλετε να μιλήσω? Δεν θα σας βάλω χρόνο, κύριε Υπουργέ. Οι περιορισμοί απελευθερώνουν. Βάλτε μου ένα χρόνο. Ο αυτοπεριορισμός είναι... Ωραία, αυτοπεριοριστώ. Όχι, όχι, είναι στην διακριτική σας ευχέρεια. Ωραία, ευχαριστώ. Δύο σκέψεις τεχνικού κάπως χαρακτήρα πριν περάσω στο πολιτικό θέμα, στην πολιτική διάσταση. Καταρχάς πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Από τη μία μεριά είναι ο δανεισμός, από την άλλη μεριά είναι οι δαπάνες, η χρήση των δανεικών. Όσο αφορά το δανεισμό, ο κοινός νους, πολύ σωστά, σκέφτεται το δανεισμό στο πλαίσιο μιας διμερούς συναλλαγής. Ο Κώστας δανείζεται από την Κατερίνα 1.000 ευρώ. Η Κατερίνα του τα δανείζει με στόχο την αποκομιδή κάποιου τόκου. Δυστυχώς, τα τελευταία 25 με 30 χρόνια, ο δανεισμός στο πλαίσιο του κρατικού χρέους, αλλά και γενικότερα του επιχειρηματικού χρέους, έχει περάσει από την επώνυμη στην ανώνυμη συναλλαγή. Κάποτε ένας ιδιώτης, ένα νοικοκυριό, δανειζόταν χρήματα από μια τράπεζα για να αγοράσει ένα σπίτι, για να χτίσει ένα σπίτι. Η τράπεζα αυτή κράταγε το δάνειο και ήλπιζε ότι ο συγκεκριμένος πελάτης κάποια στιγμή θα αποπλήρωνε μέσα σε 20 χρόνια τα δανεικά, τόσο το κεφάλαιο όσο και τους στόχους. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και αργότερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, η διαδικασία του λεγόμενου financialization, της χρηματικοποίησης, πώς θα το πούμε στα ελληνικά, κάποιος να μου το μάθει, άλλαξε άρδιν τη διαδικασία. Η τράπεζα, η οποία δανείζει, τουλάχιστον στις προηγμένες χρηματοπιστωτικά χώρες, το ποσό στον ιδιώτη, κρατάει αυτό το χρέος στα βιβλία της για μερικά δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά αυτό το χρέος κατακαιρματίζεται στα εξών συνετέθη σε πακετάκια, πακετάκια, 100 δολαρίων, 100 ευρώ από εδώ και από εκεί. Αυτά τα κομματάκια χρέους μετά αναπακετάρονται σε άλλα πακετάκια, τα οποία περιέχουν το καθένα λίγο χρέος του Γιώργου προς την Κατερίνα, λίγο χρέος της Ελλάδας προς την Deutsche Bank, λίγο χρέος της Deutsche Bank προς την Citibank, λίγο χρέος της Ιαπωνίας στους Ιάπωνες πολίτες. Και μάλιστα αυτά τα, η διασύνδεση αυτών των χρεών μεταξύ τους και το τι αξία ουσιαστικά δικαιούται να εισπράξει ο ιδιοκτήτης αυτού του πακέτου χτίζεται στη βάση μιας μαθηματικής φόρμουλας που ούτε αυτός που την συνέθεσε δεν μπορεί μετά να την κατανοήσει. Και η πολυπλοκότητα αυτή δεν είναι σφάλμα, είναι μέρος της σχεδίασης. Στόχο έχει τη δημιουργία μιας ασάφειας. Μας κατηγορούν πολύ για δημιουργική ασάφεια, εκεί να δείτε, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, έτσι ώστε να αποκτήσει μια μαγική χρειά αυτό το πακέτο και τελικά η αξία του να είναι μια αξία, αν θέλετε, και συμβολική, αλλά και ουσιαστικά καθαρά υποκειμενική, που διαμορφώνεται μέσα από το παιχνίδι των αγορών. Αυτά τα CDOs, για παράδειγμα, ήταν η μορφή ιδιωτικού χρήματος που τύπωνε με αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψα η Wall Street, το City του Λονδίνου, η Φραγκφούρτη. Και ο λόγος που το κάνει είναι πάρα πολύ απλός. Διτός. Πρώτον, δεν είναι πάρα πολύ ωραίος δανειστής να μην φοβάσαι ότι ο δανειζόμενος δεν θα επιστρέψει ποτέ πίσω. Δανείζεις, αμέσως το δάνειο το σπάς, το κατακαιρματίζεις με αυτόν τον τρόπο και το διώχνεις. Και δεν έχεις να αγωνιάσεις αν ο Κώστας ή η Κατερίνα θα μπορέσουν ποτέ να αποπληρώσουν τα δάνειά σου. Τελείωσε. Εσύ δεν έχεις καμία σχέση μαζί τους πλέον. Αυτό το χρέος έχει διασπαρθεί.
Έχει πάει σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε όλη την υφήλεια. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, αν θέλετε, αυτή η φαντασίωση του λεγόμενου riskless risk. Του χρέους χωρίς ρίσκο. Γιατί υποτίθεται ότι από τη στιγμή που πήρε το δάνειο της Κατερίνας, το έσπασε σε πάρα πολλά μικρά κοδαμαδάκια και τώρα έχει διασπαρθεί στα πέρατα του κόσμου. Και αν φτωχεύσει η Κατερίνα και δεν μπορεί να το αποπληρώσει, ο κάθε ένας που έχει δικαίωμα σε αυτό το χρέος έχει τόσο μικρό κομμάτι, τόσο μικρό exposure, τόσο μεγάλη έκθεση σε αυτό το χρέος που δεν θα πάθει και τίποτα. Ναι, αλλά όταν η Φίλιος αποδεικνύεται, ο πλανήτης Γη αποδεικνύεται πολύ μικρός για να σηκώσει όλα αυτά τα βουνά των CBOs και των παραγόγων χρέους, και ξαφνικά εκεί που το, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, το 2000, το συνολικό ακαθάριστο εθνικό εισόδημα του πλανήτη ήταν γύρω στα 53 εκατομμύρια. 53, σκέφτεται, τα 3 εκατομμύρια είναι πολλά νούμερα. 50, το 2000. Όλα αυτά τα παράγωγα ήταν 70 το 2000. Το 2007 το παγκόσμιο ΑΕΠ πήγε από τα 50 στα 70. Και το βάρος, ο όγκος αυτών των παραγωγών ανέβηκε από το 70 στο 750. Και κάκια το 2008. Και κατέρευσαν οι τράπεζες. Και τις διασώσαν οι φορολογούμενοι. Και να σου ξαφνικά που αποκτήσαμε ξαφνικά κρίση χρέους. Κρίση χρέους δεν αποκτήσαμε τότε, κρίση χρέους είχαμε πριν το 2008. Αλλά ήταν ιδιωτικό χρέος. Ήταν η μορφή του χρέους του ιδιωτικού που το χρηματοπιστωτικό σύστημα έκοβε υπό τη μορφή ιδιωτικού χρήματος. Και αυτό το ιδιωτικό χρήμα ήταν που δημιούργησε την εντύπωση αυτού που είχε πει ο Μπεν Μπερνάνκε, the great moderation, η μεγάλη μετριοπάθεια. Που δεν ήταν καθόλου μια μετριοπάθεια. Αυτό που εννοούσε ο Μπερνάνκε ήταν. Μπερνάνκε, να σας θυμίσω, ήταν ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας Αμερικής μέχρι σχετικά πρόσφατα. Αυτό που έλεγε και το πίστευε, όπως το πίστευαν και όλοι. Και αυτοί που έκτισαν την Ευρωζώνη πάνω στη βάση αυτών των αξιωμάτων. Αυτό που είχε πιστέψει και ο ίδιος, όπως και ο Άλαν Γκρίνσπαν πριν από αυτόν, όπως και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη ανοησία της, η υπόθεση, η φαντασίωση αυτή ποια ήταν, ήταν ότι βλέπετε ότι για 10-15 χρόνια έχουμε συστηματική ανάπτυξη. Αύξηση, μεγέθυνση, όχι ανάπτυξη, μεγέθυνση του πραγματικού ΑΕΠ και παράλληλα πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Αυτό είναι ξαναγίνει. Τι ωραία που τα πάμε, το riskless risk δουλεύει. Βρισκόμαστε σε ένα νέο παράδειγμα ανάπτυξης και όσοι διαφωνούν, όπως διαφωνούσαμε κάποιοι από εμάς, αν δεν κάνω όλοι, λάθος όλοι σχεδόν, είναι απλώς παλαιοκομματικοί που αρνούνται να αποδεχτούν ότι ζουν σε ένα νέο κόσμο του οποίου τους κανόνες δεν καταλαβαίνουν. Στο πλαίσιο αυτών χτίστηκε η Ευρωζώνη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο χτίστηκε η Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη χτίστηκε πάνω στο αξίωμα ότι αυτό το great moderation που περνάνε και θα διαρκέσει για πάντα. Ότι αυτό το riskless risk είναι πλέον καθεστώς. Ότι οι τράπεζες μπορούν να κόβουν όσο θέλουν ιδιωτικό χρήμα και να πληρώνουν τους εαυτούς τους όσο, όσο τους καπνίσει, εφόσον βεβαίως οι συνταξίουχοι και οι εργαζόμενοι εισπράττουν αυξήσεις στους μισθούς τους, οι οποίοι να είναι λίγο πάνω από τον επίσημο πληθωρισμό, αλλά σαφέστατα κάτω από το δικό τους προσωπικό πληθωρισμό, γιατί να σας θυμίσω, η εργατική τάξη έχει πληθωρισμό πολύ μεγαλύτερο από τον πληθωρισμό όλων των άλλων κοινωνικών στρωμάτων σε περίοδους ανάπτυξης. Και αποφασίσαμε να κλειδώσουμε τις ισοτιμίες των νομισμάτων μας το 2000 και κάτι παραπάνω, να αντικαταστήσουμε όλα αυτά τα νομίσματα με ένα κοινό νόμισμα, αλλά χωρίς να έχουμε δημιουργήσει τους μηχανισμούς εκείνους απόσβεσης κρατασμών που είναι απαραίτητοι σε μια νομισματική ένωση, έτσι ώστε όταν έρθουν οι κρατασμοί να μην έχουμε τη διαδικασία που είχαμε μετά το 1929 και την κατάρρευση της Wall Street. Αποτέλεσμα είναι ότι δεν μάθαμε το μάθημά μας από το 1929. Το 1929 της δικής μας γενιάς, το 2008, δημιούργησε κρατασμούς που ακριβώς όπως το 1929, ποια ήταν η διαδικασία, καταραίει Wall Street, καταραίουν τράπεζες, αρχίζει η ύφεση. Και τι γίνεται όταν αρχίζει η ύφεση? Αμέσως ο δανεισμός των ελληματικών περιοχών της γης σταματάει. Αυτές οι ελληματικές περιοχές της γης που έχουν συσσωρεύσει επειδή είναι ελληματικές τα μεγαλύτερα χρέη, είναι αυτές οι οποίες πρέπει να υποστούν το μεγαλύτερο βάρος της λεγόμενης προσαρμογής. Σας θυμίζει τίποτα λέξη προσαρμογή? Και δημοσιονομικής και εισοδηματικής και μισθολογικής. Και βεβαίως αυτά τα χρέη, όταν μειώνονται τα εισοδήματα στις υπερχρεωμένες περιοχές και
χώρες είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν, καθώς τα εισοδήματα καταραίουν. Και το επόμενο στάδιο είναι ο κατακαιρματισμός του κοινού νομίσματος. Την εποχή εκείνη ήταν ο κανόνας του χρυσού, μετά το 1929. Και πολύ γρήγορα ο ένας περήφανος λαός αρχίζει να στρέφεται και να μισεί τον άλλον. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ακριβώς αυτό δεν έγινε μετά το 2008. Τώρα, στη χώρα μας, η οποία ήταν μέρος αυτού του πειράματος με την Νομισματική Ένωση, η χώρα μας ήταν, κύριε Πρόεδρε, μια χώρα η οποία εξ ορισμού ήταν ελληματική. Πάντα ήταν ελληματική η Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία το 1920. Όπως πάντα θα είναι ελληματικό το Yorkshire σε σχέση με την περιοχή του Λονδίνου, η Ανατολική Γερμανία σε σχέση με τη Δυτική Γερμανία, περιοχές της Γαλλίας σε σχέση με το Παρίσι και το καθεξής. Κάθε νομισματική ένωση έχει τις ελληματικές και έχει και τις πλεονασματικές περιοχές. Όσο έχει το δικό σου νόμισμα, η υποτίμησή του, λόγω των ελλείμματων, του ελλείμματου που έχει σε σχέση με τους πλεονασματικούς, αποτελεί, αν θέλετε, ένα σύστημα απόσβησης κραδασμών. Ένα αμορτισέρ. Όταν πάβεις να έχεις το νόμισμα, ο μόνος τρόπος να χρηματοδοτούνται τα ελλείμματά σου είναι μέσα από κεφαλαϊκές ροές. Οπότε η Ελλάδα που έλεγε πορτοκάλια στη Γερμανία, θα μου επιτρέψετε τώρα, αυτό είναι λίγο έτσι μια υπεραπλούστευση, αλλά βοηθάει. Πουλάς πορτοκάλια, εισάγεις BMW, υπάρχει ένα έλλειμμα. Όταν έχεις κοινό νόμισμα δεν μπορεί να γίνει υποτίμηση, οπότε τι πρέπει να γίνει για να εξισορροπηθεί η κατάσταση? Δανεισμός. Στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Φινλανδία, στις πλεονασματικές χώρες είναι λογικό όλα αυτά τα χρήματα τα οποία συσσωρεύονται. Και γιατί συσσωρεύονται? Συσσωρεύονται επειδή είναι πλεονασματικές χώρες. Εξ ορισμού συσσωρεύονται. Όταν είσαι πλεονασματικός, εισάγεις κεφάλαιο. Πουλάς BMW, παίρνεις χρήματα. Αυτά μένουν στις τράπεζες, λιμνάζουν. Ξαφνικά υπάρχει υπερπροσφορά χρήματος στις πλεονασματικές χώρες. Οι τράπεζες θέλουν να τα δανείσουν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από ένα τραπεζίτη να έχει χρήματα που δεν τα δανείζει, που λιμνάζουν. Θέλει να τα δανείσει. Σε ποιον να τα δανείσει? Στη Γερμανία δεν υπήρχε ζήτηση ικανή να απορροφήσει αυτό το χρήμα. Οπότε πρέπει να φύγει από τις πλεονασματικές χώρες. Έτσι, αυτό ισχύει και στην Καλιφόρνια σε σχέση με την Αριζόνα. Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο. Έτσι. Οπότε αρχίζει, αν θέλετε, μια διαδικασία μανιώδους προσπάθειας δανεισμού των ελληματικών. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν είναι θέμα ηθικής, δεν είναι θέμα επιλογής. Δεν γίνεται αλλιώς. Οπότε, όταν έχεις κεφάλαια τα οποία ρέουν στην περιφέρεια της Ευρώπης, στην περιφέρεια μιας νομισματικής ένωσης, όπου εξ ορισμού ο λόγος που είναι ελληματικές είναι επειδή δεν είναι το ίδιο ανταγωνιστικές, δεν έχουν βαριά βιομηχανία, δεν έχουν ολιγοπόλια, δεν έχουν Siemens, δεν έχουν Peugeot, δεν έχουν οικονομίες κλίμακας που λέμε στην οικονομική. Εξ ορισμού αυτά τα χρήματα που θα μπουν σε αυτές τις χώρες, τι θα γίνουν? Φούσκες. Θα αυξήσουν την τιμή των ακινήτων, γιατί θα μπουν σε τούβλα. Θα γίνουν επενδύσεις σε ακίνητα, είτε νέα ακίνητα, είτε θα αρχίσει ο δανεισμός από τις τράπεζες στεγαστικών δανείων που θα αυξήσει τις τιμές των ακινήτων, όπως έγινε στην Ιρλανδία, όπως έγινε στην Ισπανία, σε λιγότερο βαθμό όχι εδώ, αλλά έγινε και εδώ. Η διαφορά μεταξύ της Ιρλανδίας και της Ελλάδας είναι ότι στην Ιρλανδία τα χρήματα πήγαν από τη Deutsche Bank και τη Finance Bank κατευθείαν στην Anglo-Irish, από εκεί στους κατασκευαστές, στους εργολάβους. Οι εργολάβοι πούλησαν τα σπίτια σε ιδιώτες που δανείστηκαν και αυτοί από τις τράπεζες, αυξήθηκαν οι τιμές των σπιτιών, όλοι νιώσαν πιο πλούσιοι, άρχισε ένας δανεισμός, άρχισε μια υπερκατανάλωση, μια κατανάλωση, υπήρξε η αίσθηση ότι η Ιρλανδία πετάει, αν θέλετε, αν θυμάστε το Ιρλανδικό θαύμα, και μετά κάποια στιγμή, όταν κατέρευσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατέρευσαν αυτές οι φούσκες, οι εργολάβοι δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τις τράπεζες, οι τράπεζες δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια τα δικά τους σε Γερμανούς κυρίως δανειστές. Και τότε ήρθε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του κ. Τρισέ και είπε στον Ιρλανδό Πρωθυπουργό ότι πρέπει ο λαός να αναλάβει τα δάνεια, τα χρέη των τραπεζών απέναντι στους δανειστές της υπόλοιπης πλεονασματικής Ευρώπης. Αυτή ήταν η ρήξη. Στην Ελλάδα ποια είναι η διαφορά? Μία διαφορά. Αντί να τα δανείζονται οι εργολάβοι κατευθείαν από τις τράπεζες, δανειζόταν το ελληνικό δημόσιο και τα έδινε στους εργολάβους να φτιάχνουν Ολυμπιακά έργα ή δρόμους που κόστιζαν 3 και 4 φορές παραπάνω. Παράλληλα, επειδή αυτή η διαδικασία της χρηματοπιστικοποίησης, πώς το λένε, το financialization, τέλος πάντων, αυτή η διαδικασία, ξέρετε, έχει μια άγρια ομορφιά. Αν έβλεπες τότε και σήμερα πώς χτίζανε αυτά τα CDOs, τα πακετάκια του χρέους, και είσαι ένας νέος άνθρωπος, έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, σε μια απολύτικη κοινωνία, και απλώς παρακολουθείς τη διαδικασία αυτή,
Είναι μια αλχημία, είναι κάτι το πανέμορφο, το καταπληκτικό. Και θες και εσύ να συμμετέχεις, ιδίως όταν η συμμετοχή σου σημαίνει εκατομμύρια δολάρια μισθού. Και νιώθεις ότι είσαι αυτό που λέγανε Master of the Universe, ότι είσαι ο κυρίαρχος του σύμπαντος. Ότι άλλοι σκοτώνε, δουλεύουν. Εσύ κάνεις αυτά τα πράγματα και ξαφνικά. Και έχεις πιστέψει κιόλας και το ιδεολόγημα ότι αυτό δεν κάνει κακό, κάνει καλό. Γιατί είναι riskless risk. Είναι ρίσκο χωρίς ρίσκο. Και ότι αυτό απλώς σπρώχνει όλη την οικονομία, την παγκόσμια προς τα πάνω. Θέλεις κι εσύ να συμμετάσχεις. Γι' αυτό σαν να φτάσαμε στο σημείο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική, στην Βρετανία, ακόμα και εδώ. Οι καλύτεροι φοιτητές μας στα πανεπιστήμια να μην θέλουν να γίνουν μηχανικοί, να μην θέλουν να γίνουν γιατροί, να μην θέλουν να γίνουν δικηγόροι, να μην θέλουν να γίνουν οικονομολόγοι και να θέλουν να κάνουν financial engineering. Δεν υπήρχε φοιτητής μου που να μην ήθελε να του δώσει θετική επιστολή για financial engineering. Τους την έδινε, τι να κάνουν. Τους προειδοποιούσα, με γράφανε κανονικά και πήγαιναν και κάνουν financial engineering. Έτσι. Λοιπόν, για να μην χρονοτριβώ. Έτσι χτίστηκε αυτή η τεράστια φούσκα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η διαφορά με την Ευρώπη είναι ότι η Ευρώπη δεν είχε τα αμορτισέρ, τα συστήματα απόσβεσης κρατασμών που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία. Σοβαρά δομημένες αρχιτεκτονικά νομισματικές ανώσεις. Ήταν σαν στην Ευρωζώνη να πριν φτιάξουμε το κοινό νόμισμα, όταν φτιάχνουμε το κοινό νόμισμα, να αφαιρέσουμε το αμορτισέρ και να εγγυηθούμε ότι όταν θα έρθει το σοκ θα είναι τεράστιο. Είναι σαν να βγάζεις από ένα κτίριο τα θεμέλια και να σιγουρευτείς ότι ο σεισμός όταν θα έρθει θα είναι πιο μεγάλος από ό,τι θα ήταν. Αν δεν το έχεις κάνει αυτό, δεν γίνεται αυτό ευτυχώς στη φύση, αλλά φανταστείτε κάτι αντίστοιχο. Ακριβώς αυτό συνέβη. Και όταν συνέβη, είχαμε τη διαδικασία του 1929 ξανά από την αρχή. Το ερώτημα είναι μια επιτροπή σαν τη δική μας. Τι μπορεί να κάνει αυτό. Ότι υπήρξαν κάποια από τα δανεικά τα οποία ενστερνίστηκαν αυτή τη διαδικασία της του financialization, δεν μπορώ να το πω ούτε αγγλικά τώρα. Αυτή τη διαδικασία το ξέρουμε. Δύο λέξεις θα σας πω. Goldman Sachs, διόδια, αυτή είναι η τρίτη λέξη, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Ήταν ένα μικρό ποσό σχετικά αυτό. Αλλά είναι χαρακτηριστικό του ιδεολογήματος της έλλειψης συνέστησης του ότι το κράτος έχει υποχρέωση στους πολίτες του να του λέει πότε δανείζεται, τι δεσμεύεται, τι δίνει σε κάθε μία από τις συμβάσεις που κάνει με ιδιώτες. Είτε και ή με κράτος. Τότε τι κάνανε, είναι πολύ απλό, μετατρέψαν το δανεισμό στη δημιουργία μίας νέας κατηγορίας περιουσιακού στοιχείου. Δηλαδή πήραν τα μελλοντικά διόδια, τα πακετάρισαν με αυτόν τον τρόπο που σας περιέγραψα προηγουμένως, γιατί και αυτό χρέος είναι. Τα μελλοντικά διόδια δεν τα έχεις, τα δανείζεις από το μέλλον, τα βάζεις σε ένα πακετάκι, τα δίνεις στην Goldman Sachs, η Goldman Sachs το κάνει, και μετά τα πουλάς σε έναν ιδιώτη και το εμφανίζεις ως έσοδο του δημοσίου. Και έτσι κλείνεις μια τρύπα. Το πρόβλημα, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι αυτό ήταν απολύτως νόμιμο. Σύμφωνα με την Eurostat, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ήταν τίποτα παράνομο από όλα αυτά. Ήταν νόμιμος ο τρόπος με τον οποίο παραπλανήθηκαν τα κοινοβούλια. Όχι μόνο εδώ, δεν το ανακαλύψαμε εμείς εδώ. Οπότε τι μπορεί να κάνει αυτή η Επιτροπή. Το βασικό που μπορεί να κάνει είναι να φέρει όλα αυτά τα πράγματα στο φως. Να ξέρει ο κόσμος τι έγινε. Να ξέρουν οι λαοί της Ευρώπης, οι οποίοι μας δακτυλοδικτύουν, να ξέρουν τι συνέβη με τα διόδια, τι συνέβη με την Goldman Sachs. Αλλά όχι μόνο αυτό. Να ξέρουν γιατί το ελληνικό δημόσιο χρέος απογειώθηκε. Να ξέρουν ότι δεν μπορούσε να μην απογειωθεί το δημόσιο χρέος ή το ιδιωτικό χρέος, το χρέος τέλος πάντων, μιας χώρας της περιφέρειας σε μια ευρωπαϊκή νομισματική ένωση δομημένη έτσι όπως είχε δομηθεί. Και να ξέρουν ότι αυτό το χρέος δεν ήταν βιώσιμο. Και δεν έχει σημασία αν ήταν ιδιωτικό ή δημόσιο. Ξέρετε, αυτά είναι συγκοινωνικά δοχεία. Στην Ισλανδία είχαν το χαμηλότερο δημόσιο χρέος σχεδόν οποιασδήποτε χώρα στην Ευρωζώνη. Κι όμως κατέρευσε το κράτος. Γιατί? Γιατί με το που ξεκινάει η κρίση και σκάνει φούσκες στην αγορά ακινήτων, αμέσως μεταφέρεται το ιδιωτικό χρέος, ιδιωτικές ζημίες, στο δημόσιο χρέος. Και καλύτερα το πληρώσει ο πολίτης. Ποια διαφορά με την Ελλάδα? Στην Ελλάδα ήταν ήδη δημόσιο χρέος, γιατί οι εργολάβοι τα είχαν πάρει από το ελληνικό κράτος κατευθείαν. Τα οποία το είχε απομεστεί ήδη. Ε? Καμία διαφορά. Κατ' εμέ. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ Ιρλανδίας και Ελλάδας. Αλλά όχι όσο αφορά αυτό. Εδώ είναι θέμα δομικό της αρχιτεκτονής της Ευρωζώνης. Πρέπει να καταλάβουν οι εταίροι μας και οι πολίτες μας ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος, το ιταλικό δημόσιο χρέος, το ισπανικό,
Αν το συμπεριλάβεις και το ενδυνάμει δημόσιο χρέος, που είναι το ιδιωτικό χρέος το οποίο θα γίνει δημόσιο όταν σκάσουν οι φούσκες στο ιδιωτικό ποταμί, το ΜΕΑ αυτό δεν συνέβη στην Ισπανία. Ότι όλο αυτό το χρέος ήταν απαραίτητο για να λειτουργεί η Ευρωζώνη όπως χτίστηκε. Δεν ήταν ατύχημα, δεν ήταν δείγμα του ότι οι λαοί του Νότου ήταν ξαφνικά όλοι κυφίνες, όλοι τζίτζικες και όλοι οι λαοί των πλεονασματικών χωρών ήταν όλοι μυρμήγκια. Τα μυρμήγκια και οι τζίτζικες ζουν σε όλες τις χώρες. Το πρόβλημα ήταν ότι πριν από το 2008 τα τζίτζικια του Βορρά και τα τζίτζικια του Νότου συνασπίστηκαν με στόχο τον πολιτισμό τους και το πέτυχαν. Και η άλλη όψη του πολιτισμού αυτού ήταν το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, το σύνολό του. Και όταν αυτό έσκασε, όπως θα έσκαγε το 2008, πάλι τα τζιτζίκια του Βορρά και τα τζιτζίκια του Νότου, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, συνασπίστηκαν ώστε να μεταφερθούν αυτές οι ζημίες από τους δικούς τους ώμους στους ώμους των κρατών. Αρχικά στους ώμους των πιο ισχυρών κρατών, όπως το δικό μας, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα μπορούσε να το σηκώσει. Θα γινόταν αναδιάρθρωση χρέους, θα γινόταν μεταφορά του χρέους στους ώμους των Σλοβάκων, των Γερμανών. Και έτσι ξαφνικά, αντί να μιλάμε για τα τζιτζίκια του Βορρά και τα τζιτζίκια του Νότου μαζί ως ένα πράγμα, που έβαζαν τα μερμήγκια του Βορρά και τα μερμήγκια του Νότου να δουλεύουν για αυτούς πριν την κρίση και πολύ μεγαλύτερα και να υποστούν τις συνέπειες μετά την κρίση, μιλάμε για Έλληνες εναντίον Γερμανών. Όπως μιλάγαμε μετά το 1929 για τον ένα λαό εναντίον του άλλου. Ερώτημα, η Επιτροπή αυτή μπορεί να ρίξει φως αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα. Εμείς νομίζω ότι όλοι θα προσπαθήσουμε όντως να χυθεί φως αυτό. Αλλά δεν είναι μια τεχνική. Υπάρχει το τεχνικό κομμάτι. Να δούμε πότε δανείστηκε, ποιος δανείστηκε, από πού δανείστηκε. Ποια ήταν τα κρυφά δάνεια μέσα από financialization. Και τέλος, να δούμε τι έγινε μετά το 2010 στη χώρα μας. Όπου είχαμε μια κοινικότατη μισανθρωπική μεταφορά αυτών των ιδιωτικών ζημιών από τα βιβλία των τραπεζών των βορειοευρωπαϊκών κρατών στους ώμους αρχικά των φορολογούμενων, των πιο ισχνών φορολογούμενων, των πιο ασθενικών φορολογούμενων της περιφέρειας, γνωρίζοντας ότι αυτά μετά θα μεταφερθούν και στους φορολογούμενους του Βορρά των πλεονασματικών χωρών. Αυτό το έγκλημα που εμείς το λέμε με μια λέξη μνημόνιο, η μνημόνια, πρέπει να αναδειχθεί. Γιατί είναι, και γιατί το λέω, ονομάζω έγκλημα. Το ονομάζω έγκλημα για ένα απλό λόγο. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η ολοκλήρωση που λέγαμε κάτι τότε η ευρωπαϊκή, η σύγκληση των κρατών, έχει καταργηθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε απόκληση, έχουμε τον έναν περήφανο λαό να δακτυλοδεικτεί τον άλλον, οι Έλληνες να τα βάζουν με τους Γερμανούς, οι Γερμανοί να θεωρούν τους Έλληνες υποδέστερους Ευρωπαίους ή ένα λαό που δεν αξίζει να είναι στην Ευρώπη καν. Έτσι δεν μας λένε οι δημοσκοπήσεις. Σε λίγο οι Έλληνες θα στραφούν εναντίον των Ελλήνων και οι Γερμανοί εναντίον των Γερμανών. Αυτό δεν ήταν η Ευρώπη που θέλαμε. Δεν είναι η Ευρώπη που ήθελε κανένας. Ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ούτε ο Λεωνίδας Κύρκος, ούτε ο Ζακ Τελόρ, ούτε οι σοσιαλιστές του 19ου αιώνα που θέλανε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Ναι, λοιπόν, στη διαφάνεια, φοβάμαι δυστυχώς ότι υπάρχει μια τάση στην Ελλάδα, η αποτυχία του πολιτικού συστήματος, η αποτυχία της δημοκρατίας και η αποτυχία της δικαιοσύνης να υποκαθίστανται με εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή. Δεν είμαι κοινοβουλευτικός πολύ καιρό, κάποιους μήνες, αλλά θα ήθελα αυτό να μην συμβεί τώρα. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η επιτροπή. Θα έπρεπε να έχει επιληθεί η δικαιοσύνη εδώ και δεκαετίες. Αυτό το γνωρίζουν και το ομολογούν και οι ανώτατοι δικαστές μας. Ελπίζω να όλοι μαζί να συνασπιστούμε για να ρίξουμε άπλετο φως στην πραγματικότητα, γιατί μόνο το φως μπορεί να διώξει το σκοτάδι της διχόνοιας μεταξύ λαών και εντός λαών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο